Κύριε Νεστόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Διαβάσαμε νωρίτερα, στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, ολόκληρη την ανακοίνωση, το δελτίο τύπου που έχει εκδώσει το Σωματείο Υπαλλήλων Δήμου Σπάρτης. Και πάνω κάτω γνωρίζουμε ακριβώς τα προβλήματα που έχετε και υπάρχουν, μιας και τα αναφέρετε όλα. Πιστεύω ότι θα είναι και άλλα σε αυτό το δισέλιδο δελτίο τύπου και θα θέλαμε έτσι να μας ενημερώσετε τι συμβαίνει τελικά και ποιο είναι τα προβλήματα αυτά. Ίσως για κάποιους άλλους να μην είναι σημαντικά, αλλά ξέρω ότι ειδικά για κάποιους δημοτικούς υπαλλήλους είναι αρκετά σοβαρά. Ακούστε με. Η επιστολή είχε σκοπό να ενημερώσει τον κόσμο του Σπάρτης, ναι, και να του πει ποια είναι τα προβλήματά μας. Γιατί κάποιες φορές που δεν μαζεύονται τα απορρίμματα νομίζουν ότι εμείς δεν θέλουμε να πάμε στη δουλειά μας. Αυτό, ναι, δεν ισχύει. Ναι. Όλοι οι εργαζόμενοι είπαμε να κάνουμε σε μια γενική συνέλευση που είχαμε, είπαμε να ανακοινώσουμε στον κόσμο για να καταλάβει τα προβλήματά μας. Φανταστείτε τώρα ότι εν μέσω πανδημίας και 2,5 χρόνια εμείς δεν παίρνουμε τα ίδια τοπικής προστασίας που αυτά περιλαμβάνει ρούχα εργασίας και γάντια. Φανταστείτε ότι έχουμε εργαζόμενους που είναι κάθε μέρα και μάσκες εργασίας, είναι κάθε μέρα στο δρόμο, μαζεύουν από τα σκουπίδια που βγαίνουν στους δρόμους, περιτώματα από ζώα, ναι, πτώματα, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας που υπάρχει στο δρόμο. Αυτό συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια ή τώρα έχει παρουσιαστεί το πρόβλημα αυτό? Τώρα απλώς είναι πιο έντονο και, ναι, επειδή ήταν η πανδημία μέσης κρίσης, φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην εργασία μας. Φανταστείτε ότι τα περισσότερα που κυκλοφορούν είναι μάσκες στους δρόμους, τους βλέπετε κι εσείς, ναι, αν κάνετε μια βόλτα. Είναι απόβλητα πολλά. Είχαμε και τη διαδικασία που δεν μπορούσαμε να μεταφέρουμε τα απόβλητα από το Δήμο Σπάρτη στους χώρους που έπρεπε να πάνε. Ναι. Και όλα αυτά τα υπομειστήκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Σπάρτη. Φανταστείτε ότι κάναμε 14 μέρες έως 15 να έρθουμε στην αρχική κατάσταση που υπήρχαν οι κάδοι. Ναι, όταν ήταν οι κάδοι γεμάτοι και τους είχαμε δει όλοι. Ναι. Απλώς πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι εμείς δεν θέλουμε να απέχουμε την εργασία μας. Εμείς θέλουμε να είμαστε στην εργασία μας γιατί τα σκουπίδια που θα συσσωρευτούν πάλι εμείς θα τα μαζεύσουμε. Δεν τα μαζεύει κάποιος άλλος. Ναι. Και όσο τώρα καλοκαιρινή περίοδο, όσο περισσότερο μένουν, τόσο χειρότερο είναι για μας. Δεν είναι για κανέναν άλλον. Τώρα, το πρόβλημα με τα μέσα ατομικής προστασίας έχει να κάνει με τη Δημοτική Αρχή ή από το κεντρικό κράτος? Ποιος έχει την ευθύνη, δηλαδή που δεν έχετε παραλάβει εσείς αυτά που δικαιούστε? Είναι για τη Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική, ναι, Αρχή έχει την πλήρη ευθύνη. Mm-hmm. Να καταλάβετε ότι όλα αυτά θεωρούμε ότι συσσωρεύονται λόγω της έλλειψης προσωπικού τα προβλήματα. Ναι. Γιατί με τις μετακινήσεις των υπαλλήλων που γίνανε, υποστελεχώθηκαν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Σπάρτης. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες του Δήμου. Ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται. Φανταστείτε ότι ο όγκος της δουλειάς είναι τεράστιος. Ναι. Είναι όμως μια διαδικασία που γίνεται και γινόταν κάθε χρόνο. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι καινούριο και απαιτείται κάτι άλλο που ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν οι υπάλληλοι που πρέπει να προχωρήσουν την όλη διαδικασία. Κάθε χρόνο γίνεται η ίδια διαδικασία για να παίρνουν οι δικαιούχοι τα μέσα ατομικής προστασίας. Είναι η διαδικασία, δεν είναι τόσο απλή όσο το φανταζόμαστε. Υπάρχει, ναι, ένας τεχνικός ασφαλείας για να καταλάβετε, ο οποίος πρέπει να ορίσει τι πρέπει να πάρουμε. Ναι. Υπάρχει ένας γιατρός ασφαλείας που λέγεται για εργασίας, ο οποίος πρέπει να βεβαιώσει όλη αυτή τη λίστα. Είναι κάποιες διαδικασίες που είναι χρονοβόρες. Ναι. Σε όλα αυτά συμμετέχουν και υπάλληλοι από γραφείο προσωπικού, οικονομική υπηρεσία που πρέπει να ελέγξουν όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι χρονοβόρα. Δυστυχώς όμως έπρεπε τα πράγματα να τρέχουν πιο γρήγορα. Είναι και θέμα οργάνωσης, όπως καταλαβαίνω. Θέμα οργάνωσης. Δηλαδή, αν είχε οργανωθεί καλύτερα ο Δήμος, θα μπορούσε όλο αυτό να το έχει προχωρήσει. Ακριβώς, ναι, αυτό μιλάμε. Είναι θέμα οργάνωσης. Και δεν είναι μόνο τα μέσα ατομικής προστασίας, είναι και η προμήθεια γάλακτος που δικαιούστε. Είναι και η προμήθεια γάλακτος. Φαντάζεστε ότι το γάλα, γιατί οι μεριοί το κοροϊδεύουν, υποχρεώσει από τον νόμο να πάρεις να πιεις την υπηρεσία σου ένα λίτρο γάλα κάθε πρωί. Ναι. Πριν ξεκινήσει την εργασία σου, υπάρχει εδώ στο αμαξοστάσιο του Δήμου που ξεκινάμε την εργασία μας όσοι ασχολούμαστε με την καθαριότητα και έπρεπε να πίνουμε ένα λίτρο γάλα κάθε πρωί. Αυτό, ναι, δεν είναι τυχαίο και δεν έχει βγει έτσι. Υπάρχουν γιατροί που το βεβαιώνουν και πρέπει είναι να. Είναι θέμα υγείας και υγιεινής. Είναι θεωρώ, θέμα υγείας περισσότερο. Ναι, υγείας. Ναι, ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά πρέπει να πιείτε γάλα. Να ρωτήσω, εσείς τώρα με ποιο τμήμα άμεσα εμπλέκεσαι, με το τμήμα καθαριότητας?
Ναι, με το τμήμα καθαριότητας. Είμαι στο τμήμα καθαριότητας. Με αυτούς δηλαδή έχετε να κάνετε και από εκεί βγαίνουν και αποφάσεις, παίρνουν αποφάσεις και πώς θα λειτουργήσετε και πώς θα γίνει η συλλογή των απορριμμάτων και αν θα πρέπει να σας δώσουν τα μέσα ατομικής προστασίας. Είναι σε αυτή την αρμοδιότητα. Είναι περισσότερο σε αυτήν την αρμοδιότητα, δικαιούνται και κάποια άλλα τμήματα όπως είναι οι καθαρίστρες των σχολικών κτηρίων, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, είναι όλα τα τμήματα που δικαιούνται και κάποιοι μηχανικοί. Τώρα τι αναμένετε να γίνει, θα λυθεί το πρόβλημα ή θα τραβήξει και άλλο καιρό? Ευελπιστούμε, έχουμε τις διαβεβαιώσεις των αντιδημάρχων ότι θα λυθεί άμεσα και χτες και στο Δημοτικό Συμβούλιο αν ακούσατε για την οικονομική υπηρεσία που το πρόβλημα στα ΜΑΠ ήταν ότι δεν υπήρχαν τα λεφτά για να καλύψουν το ποσό για τα ΜΑΠ και εκεί δημιουργήθηκε όλο το πρόβλημα που δεν μπορέσανε. Μας έχουν δώσει τη διαβεβαίωση ότι θα προσπαθήσουν να το λύσουν άμεσα. Αλλά όπως αναφέρετε, πολλές φορές σας έχουν διαβεβαιώσει ότι θα λυθεί το πρόβλημα, αλλά δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Το λέτε στην ανακοίνωσή σας. Εμείς δεν θέλουμε να βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση με καμία δημοτική αρχή, γιατί όλες τις δημοτικές αρχές τις βλέπουμε σαν συνεργάτες. Δεν τις βλέπουμε απέναντί μας. Όπως δεν θέλουμε και αυτοί να μας βλέπουν απέναντί τους. Εμείς δεν σταματήσαμε την εργασία μας μόνο και μόνο επειδή είναι δύσκολο η καιρή. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία, ξέρετε ότι είναι στους 41 βαθμούς, δεν μπορούμε να αφήσουμε ούτε μία σακούλα έξω. Το αντιλαμβανόμαστε και εμείς. Θεωρώ ότι το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Πρέπει να το αντιληφθεί και η δημοτική αρχή. Ναι. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν είναι θέμα, είναι θέμα συνεργασίας όλα. Ναι. Για την ώρα πάντως δεν σχεδιάζεται να κάνετε κάποια στάση εργασίας, να παίχετε από τα καθήκοντά σας? Θα το αποφασίσουμε αύριο που έχουμε, είναι η καταληκτική ημερομηνία που είχαμε δώσει για να μπορέσουμε να πληρωθούμε και αυτά. Και φανταστείτε ότι ο κόσμος ακούει ότι πληρωνόμαστε. Φανταστείτε ότι στο κάθε μέλος αναλογεί γύρω στα 120 με 150 ευρώ. Ναι. Να πάρουν γάντια εργασίας. Θεωρώ ότι είναι μηδαμινό το ποσό και όταν κάποιος αμείβεται με 700 ευρώ και από την τσέπη του καλείται να δώσει 150 ευρώ για τα γάντια της χρονιάς και τη στολή του, θεωρώ ότι δεν είναι αυτή την εποχή, είναι ακραίο έως πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Φανταστείτε σε έναν αστυνομικό να σας πω να μην του δώσει τη στολή του, μπορεί να βγει για δουλειά. Ένας πυροσβέστης αν δεν έχει τη στολή του μπορεί να βγει για δουλειά? Δεν μπορεί. Ναι. Ακριβώς το ίδιο. Και αν βγει κινδυνεύει. Κινδυνεύει αν δεν έχει την στολή που πρέπει. Δηλαδή μπορεί και να πάρθει απόφαση για στάση εργασίας και εν όψη δηλαδή του Αυγούστου που ξέρουμε πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα ακόμα και από τις καιρικές συνθήκες που θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Ναι, δεν ξέρουμε ακόμα. Θα το αποφασίσουμε, θα μαζευτούμε αύριο το πρωί που έχουμε δώσει την ημερομηνία. Πρέπει να το αποφασίσουμε όλα τα μέλη μαζί και θα ανακοινώσουμε τι θα γίνει. Οπότε, αν δείτε... Εμείς να ξέρετε πάντως ότι μέλημά μας είναι να μην σταματήσουμε την εργασία μας. Εμείς έχουμε δείξει την καλή μας πρόθεση γιατί αυτό διαιωνίζεται αρκετό καιρό. 2,5 χρόνια πιστεύω ότι είναι υπέρ αρκετά που δώσαμε ανοχή. Το αντιλαμβάνει το καθένας. Ναι, αν δείτε οπότε μια κίνηση να γίνεται από τη Δημοτική Αρχή, πιστεύω ότι δεν θα προχωρήσετε στη στάση εργασίας και ότι σιγά σιγά θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Ακούστε με, μην το θεωρούμε στάση εργασίας. Ναι. Εμείς δεν κάνουμε στάση εργασίας. Ερχόμαστε στη δουλειά μας, αλλά επειδή δεν έχουμε τα ίδια ατομικής προστασίας να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε τους υπαλλήλους μας, δεν μπορούμε να τους αναγκάσουμε να βγούμε για δουλειά. Ναι. Απέχουμε από την εργασία μας γιατί δεν έχουμε τα ίδια ατομικής προστασίας. Ναι. Αυτή τη στιγμή έγινε μια πρόσληψη σε προσωπικό εποχικό που είναι γύρω στα 30 άτομα και είναι παιδιά νέα σε ηλικία, πυρασφάλεια. Δεν μπορούσαμε να τους δώσουμε τα ίδια ατομικής προστασίας. Καλούμαστε να μην είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας και τους βγάζουμε για εργασία. Ναι. Δηλαδή είναι... αν χρειαστεί αυτοί κάπου να επέμβουν, να παρέμβουν, δεν έχουν τίποτα, δηλαδή δεν έχει δοθεί από το Δήμο, από τη Δημοτική Αρχή, ό,τι πρέπει να τους δοθεί και για την ασφαλειά τους? Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Μάλιστα. Αναγκάζονται και τα παίρνουν οι ίδιοι μόνοι τους. Αν μπορούν. Προσπαθούν. Έτσι. Προσπαθούν. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα. Πιστεύω να λυθεί και καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι ένα λεπτό σημείο γιατί σίγουρα δεν θέλετε κι εσείς να στραφείτε απέναντι στους δημότες γιατί ενδεχομένως κάποιοι από τους δημότες να πούνε ότι για οτιδήποτε συμβεί φταίνει υπάλληλοι του Δήμου στην καθαριότητα και δεν μας ενδιαφέρει αν υπάρχουν προβλήματα. Δεν είναι έτσι όμως. Ακούστε με. Γι' αυτό βγάλαμε την ανακοίνωση εμείς. Και πολύ για να καλά κάνατε. Να έτσι, πολύ δηλαδή, καλά κάνατε. Πρέπει κάποια στιγμή και ο κόσμος να αντιληφθεί. Εγώ προσκαλώ και προκαλώ όποιον θέλει να έρθει στη δουλειά μας να δούνε τι κάνουμε.
Εντάξει, νομίζω πως λίγο πολύ όλοι γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι το έργο σας. Ακριβώς. Και τις ώρες που εργάζεστε και κάτω από ποιες συνθήκες. Ναι, είναι πολύ δύσκολες τις συνθήκες. Αν έρθει κάποιος έστω και από πίσω από αυτοκίνητο του οποιαδήποτε υπηρεσίας καθαριότητας, δεν μπορεί να κάτσει πάνω από 5 λεπτά. Φανταστείτε εμείς που δουλεύουμε 5 και 6 ώρες κάθε μέρα. Και να πούμε ότι πιθανολογώ μάλλον ότι γίνονται τα απαραίτητα από εσάς τώρα, αυτά που πρέπει να γίνουν, γιατί ενδεχομένως ίσως να έπρεπε να γίνονται και περισσότερα πράγματα, όπως για παράδειγμα, γιατί πολλοί δημότες διαμαρτύρονται ότι δεν μπλένονται τόσο συχνά οι κάδοι. Πώς να μπείτε και σε αυτή τη διαδικασία, όταν εσείς δεν έχετε αυτά τα ατομικά μέτρα προστασίας, να μπείτε δηλαδή και στη διαδικασία να μπλένονται οι κάδοι κάθε μια εβδομάδα, ένα μήνα, δεν ξέρω. Γιατί αυτό είναι ένα λεπτό πρόβλημα. Ναι. Εμείς ξεκινάμε κάθε χρόνο μια διαδικασία. Φανταστείτε ότι ο Δήμος Πάρτς έχει 52 χωριά. Ναι. Στα 52 χωριά, όταν προσπαθήσεις να πλύνεις όλους τους κάδους στο Δήμο, φανταστείτε ότι θέλει ένα με 1,5 μήνα να κάνεις αυτόν τον κύκλο μία και δύο φορές. Ναι. Εμείς εκείνο που παρακαλούμε τους πολίτες είναι να μην βγάζουν τα σκουπίδια σε ώρα που δεν πρέπει, γιατί τώρα με τη ζέστη, αν το βγάλεις νωρίτερα από ό,τι περνάει το μπορεματοφόρο, ο κάδος, όσες φορές και να τον πλύνουμε εμείς, δεν πρόκειται ποτέ να μην μυρίσει. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι μια σακούλα να μπει με κρέατα μέσα σε ένα κάδο και να μείνει, αμέσως θα μυρίσει ο κάδος. Ναι. Αν το αφήσει κάποιος στις 3 η ώρα το μεσημέρι, όταν περάσουμε εμείς στις 12 η ώρα το βράδυ που γίνεται η αποκομιδή στο κέντρο της πόλης, έχει μυρίσει και δεν μαζεύεται μετά με τίποτα. Οπότε πρέπει να τα αφήνουν λίγο πριν την αποκομιδή. Ο καθένας ξέρει ακριβώς πότε περνά το παρεματοφόρο από τη γειτονιά του, είτε αργά το βράδυ, είτε πολύ νωρίς το πρωί θα πρέπει να βγάλει τα σκουπίδια του. Ακριβώς. Όλοι ξέρουμε τα δρομολόγια πώς γίνονται, ναι, τη συχνότητα που γίνεται. Μερικές φορές έχουμε και εμείς προβλήματα, γιατί μέχρι πρώτη μας που ήταν ο Χαδά στα Φυσού δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Ναι. Τώρα το πρόβλημα με τη μεταφορά, γιατί πρέπει να στείλουμε τα απορρίμματα, έχουμε πρόβλημα με την Παλαιόχουνη, δεν μπορεί να δεχτεί όλα τα απορρίμματα, ναι, που πρέπει να στέλνουμε, καθυστερούν και οι εργολάβοι που συνεργαζόμαστε. Το πρόγραμμα και αλλάζει διονύζεται και το πρόγραμμα, ναι, και αλλάζεται, ναι, και ναι, το, ναι, ναι, πρόγραμμα το δικό σας. Τέλος πάντων, χρειάζεται βέβαια και συμμετοχή των δημοτών, έτσι ώστε να μην μυρίζουν, όπως λέμε, οι κάδοι, να μην πετάμε τα σκουπίδια έξω από τους κάδους, γιατί έτσι μας βολεύει, γιατί πολλές φορές δεν θέλουμε κάποιοι να πιάνουν το καπάκι, να ανοίξουν, να βάλουν τα σκουπίδια μέσα, και ξέρουμε τι γίνεται, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Αλλά πρέπει να λυθεί το δικό σας το πρόβλημα πρώτα, νομίζω, έτσι ώστε και εσείς να εργάζεστε με ασφάλεια σε αυτόν τον τομέα που πραγματικά έχει πάρα πολλούς κινδύνους. Ναι, φανταστείτε ότι τώρα, και δεν θα ήθελα να το πω, υπήρχε άνθρωπος που με παρακαλούσε σήμερα να του δώσω γάντια και ναι, αναγκαστήκαμε να πάμε να πάρουμε 3-4 ζευγάρια να του δείσουμε, γιατί δεν έχει πληρωθεί ακόμα, θα πληρωνόταν αύριο για να πάρει γάντια. Ναι. Το θεωρώ λίγο τραγικό όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι στα όρια να βγει σε σύνταξη, να πρέπει να πηγαίνω να το αγοράζω εγώ γάντια. Μάλιστα. Που δεν είναι δική σας δουλειά. Κύριε Νεστόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και μακάρι να μην χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε. Αν όμως το πρόβλημα παραμένει, θα θέλαμε να έχουμε μια συζήτηση ακόμα, έτσι ώστε, ναι, πριν κάνετε την οποιαδήποτε κινητοποίηση, να γνωρίζει, ναι, ο κόσμος γιατί κάνετε την κινητοποίηση αυτή και να μην ρίξουν τα βάρη σε εσάς, αλλά σε αυτούς που πραγματικά έχουν την ευθύνη. Ελπίζω να καταλάβαν όλοι ότι εμείς δεν είμαστε απέναντι στο δημότη, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε την καλύτερη λύση. Και σας είπα ότι είναι 2,5 χρόνια. Δεν είναι ένας και δύο, ναι, μήνες. Είναι 2,5 χρόνια. Και φοβόμαστε ότι τώρα μιλάμε για να πάρουμε τα ίδια ατομικές προστασίες που αφορούν το 2020. Το 2021 δεν έχουμε πάρει τίποτα, το 2022 δεν έχουμε πάρει τίποτα και προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε για το 2023. Μακάρι να λυθούν όλα τα προβλήματα. Μακάρι, το ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νεστόπουλε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.